Έχουμε το παράδειγμα του Μίλτου του Τεντόγλου που μοιάζει να είναι ένα φαινόμενο σαν αθλητής, γιατί είτε στον ανοιχτό στίβο είτε στον κλειστό ο Μίλτος δεν συμβιβάζεται με τίποτα άλλο πέρα από την πρώτη θέση. Νομίζω ότι στον αθλητισμό αυτό δεν το συναντάει κανείς εύκολα. Κάθε εποχή έχει ένα, δύο, τρία leader έτσι στην εποχή που εξελίσσεται και Μίλτο είναι ένας από αυτούς. Δύσκολα βρίσκεις αυτή τη συνέπεια και συνέχεια. Δεν είναι εύκολο, αλλά υπάρχουν παιδιά. Δεν φτάνει μόνο το να έχεις τα προσόντα και το ταλέντο. Φαντάζομαι ότι θέλει και τη σωστή νοοτροπία, τη σωστή φιλοσοφία. Ποιο είναι το μυστικό τελικά? Τέτοιες ψηλές επιδόσεις είναι σύμπλεγμα πολλών παραμέτρων. Και άμα δεν συμπίπτουν όλα μεταξύ τους να παντρευτούν καλά, δεν έρχεται η επιτυχία και την μεγάλη επίδοση. Ο Μίλτος καταφέρνει να τα συγκεντρώσει αυτά, να τα ενώσει και με τη αγωνιστική του συμπεριφορά καταφέρνει αυτό που του κατατάσσει συνέχεια πρώτος. Με τις καιρικές συνθήκες, με μια μεγάλη βροχή, γέμισε το προπονητήριο που κάνει και ο Μίλτος Τεντόγλου, έτσι, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, προπόνηση. Έχουν βελτιωθεί αυτές τις συνθήκες, υπάρχει, έχει γίνει αυτό που έπρεπε? Δυστυχώς όχι, και βλέπετε σε κάθε κλάδο της κοινωνίας υπάρχουν οι ατέλειες. Και αυτές οι ατέλειες φέρνουν μικρές και μεγάλες ζημίες. Πρόσφατα ζήσαμε το ντέρμπι. Τώρα, αν εμείς δεν τρινούμε, αλλά έχουμε άλλα προβλήματα, πρέπει όλοι να είμαστε πιο προσεκτικοί, να στρώσουμε την επόμενη μέρα για την καινούρια γενιά και ειδικά στο αθλητισμό που είναι τα παιδιά μας. Κύριε Πομάσκη, θέλω να ρωτήσω, παλιότερα είχατε έρθει και στην Κρήτη για προετοιμασία με τον Μίλτο Τεντόγλου και άλλους αθλητές σας, έτσι δεν είναι? Και στον Άγιο Νικόλαο συγκεκριμένα, εκεί με το φίλο σας τον Λευτέρη Ραφαϊλάκη, είχατε κάνει δουλειά και εκεί παλιότερα, έτσι, όταν ήταν ο Τεντόγλου ακόμα μικρός. Πολύ σωστά, και να σας πω κάτι, είμαστε τόσο ευχαριστημένοι και από τον Λευτέρη Ραφαϊλάκη και από του χώρου και από τη ξενοδοχειακή μονάδα που μας φιλοξένησε. Είναι τόσο όμορφο το μέρος, είναι τόσο ωραίο το κλίμα, και άμα μπορούσαμε να φτιάξουμε στο στάδιο και ας κοιτάξουμε με καλό μάτι αυτή η απόφαση, γιατί και ο Λευτέρη περιμένει και παλεύει σαν εμένα πολλά χρόνια, άμα το φτιάξετε, κανένας από εμάς δεν θα πάει σε άλλο μέρος για προετοιμασία και θα είναι όλη η εθνική ομάδα εκεί. Και αν γίνει κάτι τέτοιο, μπορεί να βγάλει και η Κρήτη κάποια στιγμή ένα Τεντόγλου. Εγώ είμαι σίγουρος. Η Κρήτη έχει βγάλει αθλητές καλούς στο στίβο όλα αυτά τα χρόνια. Νούμερο ένα για μένα είναι Πιλάτο. Η καδυναμία στη Στέλλα. Στέλλα είναι τα αγωνίσματά μου και ήταν πραγματική πολύ καλή αθλήτρια. Αλλά έχετε πάρα πολλά παιδιά. Αυτή τη στιγμή η Βασιλείο. Δηλαδή ένα παιδί που δουλεύει ασταμάτητα, ρισκάρει τη ζωή της, όλη τη χρονιά είναι σε προετοιμασίες. Οι ρήψεις, άμα πάμε στις ρήψεις, κύριο Παπαμαρκάκη, το πρόγραμμα του ΣΕΓΑΣ με τις δραστηριότητες έχει απλωθεί και στο ράγκρι στις τοπικές κοινωνίες.